Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας έτσι συμβουλευτικά και οι συμβουλές της πάντα αποδεικνύονται πολύτιμες, την κυρία Πιζίμουλα, Μαρία Πιζίμουλα, η οποία είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος. Να σας καλωσορίσουμε, κυρία Πιζίμουλα. Και πραγματικά έχουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο και εδώ στην περιοχή μας. Ένα νόσημα το οποίο παρουσιάζεται και αφήνει πίσω του αρκετά σημάδια και κατά τη διάρκεια και στη συνέχεια κτλ. Εξαρτάται, το οποίο νόσημα φαίνεται ότι έχει έξαρση τα τελευταία χρόνια και εξαρτάται βέβαια από εμάς και τη δική μας ψυχική δύναμη να το αντέξουμε και να το ξεπεράσουμε όσο μπορεί να ξεπεραστεί. Πρόκειται λοιπόν για την ψωρίαση. Θέλω να σας ρωτήσω πού οφείλεται. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι κάθε Οκτώβριο, 29 του Οκτώβρη, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Ψωρίασης, έτσι δεν είναι, αν δεν απατώμε. 29 του Οκτώβρη, δεν είμαστε τον Οκτώβριο, έχουμε φύγει προπολού. Παρ' όλα αυτά είναι ένα επίκαιρο θέμα. Πού οφείλεται λοιπόν, καταρχήν τι είναι ψωρίαση? Αρχικά να πούμε λίγο τον ορισμό, για να μάθει λίγο και ο κόσμος γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε τι σημαίνει ψωρίαση. Είναι μία νόσος πολυπαραγοντική, συστηματική, φλεγμονώδης διεργασία και χρόνια. Δηλαδή, είναι μία πάθηση που πρέπει να την κατανοήσουμε πολύ καλά. Μάλιστα. Τώρα με ρωτήσατε και ένα δεύτερο ερώτημα. Πού οφείλεται? Είναι, όπως ανέφερα, πολυπαραγοντική. Πολλοί παράγοντες μαζί μπορούν να πυροδοτήσουν, να το πω έτσι, την ψωρίαση. Κύριο αίτιο νούμερο ένα είναι το στρες. Το στρες. Και το άγχος. Το βεβαίως. Δηλαδή. Βέβαια υπάρχει και μία κληρονομικότητα. Υπάρχει. Βεβαίως. Υπάρχει κληρονομικότητα. Γιατί εάν δύο γονείς και η μητέρα και ο πατέρας έχουν ψωρίαση, ένα ποσοστό 40% θα το αποκτήσει το παιδί τους. Μπορεί να αποκτήσει δηλαδή ψωρία στο παιδί του σε ποσοστό 40%. Και δεν είναι μόνο το αίτιο, για να μην θεωρηθεί μόνο το άγχος και το στρες, είναι και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στο να εκδηλωθεί η ψωρίαση, όπως είναι το αλκοόλ, είναι κάποια φάρμακα, κυρίως καρδιολογικά, οι beta blockers, φάρμακα ψυχιατρικά, όπως είναι το λίθιο, και νομίζω τα ανέφερα όλα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα παρακαλέσω, επειδή μας έχετε φέρει εδώ έτσι εκπληκτικά slides, τα οποία θα πρέπει να δούμε και πάνω σε αυτά τα slides θα βασιστεί η εκπομπή ουσιαστικά, διότι τα έχετε καλύψει πλήρως όλα, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, να αναφέρουμε το πρώτο slide, το οποίο αφορά το 1,5-3% του γενικού πληθυσμού και έχουμε 220.000 ασθενείς στην Ελλάδα που πάσχουν από ψωρίαση. Πολύς κόσμος. Πάρα πολύς κόσμος. Η διαφάνεια, άνδρες, γυναίκες, ηλικίες κτλ. Υπάρχει και η παιδική ψωρίαση. Η εμφάνιση είναι 15-30 ετών, η εμφάνισή τους. Και όσο τώρα με την κρίση, την οικονομική, το στρες που έχει αυξηθεί και τα προβλήματα της επιβίωσης, δεν υπάρχει και έχουμε δει την εμφάνιση ψωρίασης σε μικρότερες ηλικίες. Εξίσου εμφανίζεται βεβαίως και στα δύο φύλλα, να πούμε, και άνδρες και γυναίκες. Η τρίτη διαφάνεια εδώ, όπως φαίνεται, είναι αυτό που είπαν, και οι δύο γονείς έχουν ψωρίαση. Η πιθανότητα του παιδί τους να έχει ψωρίαση είναι ένα 40%. 40%. Που σημαίνει κληρονομικότητα. Μεγάλο ποσοστό. Πάμε στο πιο κάτω. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν τις επιπτώσεις της ψωρίασης. Ποιες είναι οι επιπτώσεις? Η κύρια επίπτωση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την κλινική εικόνα, το να έχουν δηλαδή ψωριασικές πλάκες στο σώμα τους, επιδρά και στην ψυχική τους υγεία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια έτσι απομόνωση, θα έλεγα. Κοινωνική απομόνωση. Κοινωνική απομόνωση, γιατί ο κόσμος ρωτάει τι είναι, φοβάται μην μεταδοθεί, κολλήσει. Και έτσι έχουν έναν αποκλεισμό κοινωνικό, παθαίνουν κατάθλιψη, γιατί περιορίζεται η κοινωνική τους δραστηριότητα,
χάνουν μέρες από την δουλειά τους. Και ο σκοπός τους σαν άνθρωπος, διότι ένας νέος ή μία νέα που πάσχει από ψωρίαση, δεν είναι εύκολο ή τουλάχιστον το πρόσωπο εκείνο θεωρεί δεν είναι εύκολο να την πλησιάσει, να τους πλησιάσει κάποιος έτσι, για μία μακροχρόνια σχέση κτλ. Λίγο νομίζουν, εκτιμούν, ότι είναι πρόσωπα τα οποία οι υπόλοιποι τα αποστρέφονται. Βέβαια, δεν είναι έτσι. Εγώ γνώρισα εκπληκτικούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ψωρίαση. Και είναι εκπληκτικοί και τραβούν την πορεία της ζωής τους κανονικά. Και εργάζονται, έχουν κάνει οικογένειες κτλ. Αλλά εξαρτάται από το πόση δύναμη έχει ο καθένας μέσα του. Εξαρτάται είναι από τη δύναμη που έχει ο καθένας μέσα του, αλλά εξαρτάται και από την ενημέρωση κυρίως, το τι είναι ψωρίαση, πώς μπορώ να την αντιμετωπίσω ή να τη θεραπεύσω, τι μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο στη θεραπεία μας, η ενημέρωση. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη ευκαιρία που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Είμαι επιμελήτρια στο Παιδί Ρόδου. Mm-hmm. Έχω πάρα πολλούς ασθενείς με ψωρίαση, οι οποίοι μέχρι σήμερα που μιλάμε ή μέχρι να τους ενημερώσω, δεν ξέρανε από τι προέρχεται, τι μπορούν να κάνουν, αν μπορούν να θεραπευτούν. Δεν ξέρανε. Μάλιστα. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε και στην παρακάτω διαφάνεια. Λοιπόν, έχουμε... Εδώ έχει να κάνει με τη βαρύτητα της νόσου, ναι. Το οποίο αυτό αφορά εμάς τους γιατρούς κυρίως, για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε την ψωρίαση σε ήπια, μέτρια και σοβαρή. Mm-hmm. Και αναφέρεται εδώ η παλάμη του ενός χεριού που αντιστοιχεί στο 1%. Αυτό έχει να κάνει με το... η ψωρίαση σε ποια κατηγορία ανήκει και ποια θεραπεία θα επιλέξω. Mm. Να ξέρετε βέβαια ότι δεν είναι πάντα στάνταρ αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να έχει ήπια ψωρίαση ή μέτρια και να είναι τόσο μεγάλη η φόρτισή του, η συναισθηματική και η ψυχική, που να πάω κατευθείαν σε θεραπεία συστηματική και όχι τοπική. Θα τις αναφέρουμε παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε και μια άλλη διαφάνεια. Και πάμε λοιπόν στην παθοφυσιολογία. Βεβαίως. Παθοφυσιολογία. Αρχικά, επειδή εδώ είναι μια διαφάνεια που είναι από βιοψία, mm-hmm. θέλω να σας πιστήσω την προσοχή ότι ένα φυσιολογικό δέρμα ανανεώνει... Αυτό τώρα είναι σε πάχος του δέρματος, όπως, έτσι. Όπως βλέπουμε τη διαφάνεια, όπως βλέπουμε, ναι. Αριστερά το πάνω κομμάτι είναι το δέρμα μας, mm-hmm. και κυρίως είναι η κεράτινη στιβάδα, mm-hmm. που ουσιαστικά δηλαδή είναι δέρμα επιδερμίδα, που mm-hmm. χωρίζονται σε στιβάδες. Η κεράτινη στιβάδα που είναι η πρώτη στιβάδα της επιδερμίδας, σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο ανανεώνεται ανά 28 ημέρες. Μάλιστα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ενώ στην ψωρίαση, όπως βλέπουμε δεξιά, βλέπουμε μια διαταραχή στα κερατινοκύτταρα. Δεν έχουμε δηλαδή ομαλή επιφάνεια του δέρματος. Και στην περίπτωση αυτή τι σημαίνει αυτό? Στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι στην δεξιά διαφάνεια που βλέπουμε εκεί το ψωριασικό δέρμα, η κεράτινη στιβάδα παράγει κερατινοκύτταρα λιγότερο από 28 ημέρες, δηλαδή στις 5 ημέρες. Οπότε, ανά 5 ημέρες στιβάζεται το ένα κερατινοκύτταρο στο άλλο. Και έτσι έχουμε αυτή την πάχυνση, γι' αυτό και η ψωριασική πλάκα έχει πεπαχισμένο δέρμα και έχει αυτό το λέπι, το αργυρόχρο. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι οι πιο κάτω στιβάδες είναι αδύναμες, είναι περισσότερο αδύναμες στη δεύτερη περίπτωση. Ναι, γιατί υπάρχει μία φλεγμονή, mm-hmm. θα που μπορέσει να υπάρξει ατροφία, εμποδίζει τη φυσιολογική λειτουργία και εμφάνιση των κυττάρων. Μάλιστα. Γιατί είναι φλεγμονή, δηλαδή σημαίνει ότι πάσχει αυτή τη στιγμή το δέρμα μας. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω και να πάμε στην ανεσιολογική βάση της ψωρίασης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να επεκταθώ εδώ πολύ, απλά χρησιμοποιώντας το ότι είναι ανοσολογικό το κομμάτι που έχουμε βρει, όντως μεσολαβούν κύτταρα φλεγμονής στο να εκδηλωθεί η ψωρίαση. Εκεί στοχεύονται και οι βιολογικοί παράγοντες. Μάλιστα. Ότι καταστέλουμε τα κύτταρα φλεγμονής, να μην πυροδοτηθεί αυτός ο κύκλος ή ο δρόμος που προκαλεί την ψωριασική πλάκα. Mm-hmm. Είναι στοχευμένες οι θεραπείες μας. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είναι μία συστηματική νόσος η ψωρίαση. Ανήκει σε αυτές που λέμε συστηματικές νόσους.
Βεβαίως είναι μια συστηματική νόσος, όπως ανέφερα και στον ορισμό, επειδή είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, προσβάλλει πολλά συστήματα. Έχουμε αρχικά να αναφέρω ότι η ψωρίαση, η κοινή ψωρίαση είναι η ψωρίαση κατά πλάκας. Πολλές πλάκες, κυρίως αγκώνες γόνατα, τριχωτό κεφαλής και γεννητική περιοχή, όπως και πίσω στη ράχη χαμηλά στον κόκκιγα. Άλλη εμφάνισή της είναι η ψωριασική αρθρίτιδα. Άλλη εμφάνιση είναι η ψωριασική ονυχία. Δεν σημαίνει ότι ένα άτομο δεν μπορεί να έχει όλες τις μορφές. Μπορεί να τις έχει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, η ψωρίαση συμβάλλει στο να υπάρχει συνοσηρότητα με παθήσεις όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδημία και η υπέρταση. Αυτά είναι αποτελέσματα της ψωρίασης, δηλαδή κάποιος... Λόγω της φλεγμονής. Αναφέραμε ότι η ψωρίαση είναι φλεγμονώδης νόσος. Άρα έχει επιπτώσεις τεράστιες. Έχει τεράστιες. Και έχει συνέχεια. Δεν στέκεται κάποιος στην ψωρίαση. Μπορεί να πάθει κάποια άλλα πράγματα. Βεβαίως. Αν δεν είναι, όπως είπατε και εσείς, σωστά ενημερωμένος και αν δεν προσέξει κάποια πράγματα. Πρέπει να προσέξει, πρέπει να έχει σωστή ενημέρωση. Και λόγω της συνοσηρότητας δεν σημαίνει ότι έχω ψωρίαση, άρα πάσχει μόνο το δέρμα μου. Πάσχουν και άλλα συστήματα και άλλα όργανα. Και εκτός ότι μπορεί να κάνει ένα καρδιαγγειακά νοσήματα, το κύριο είναι η κατάθλιψη και το άγχος. Σε μεγάλο βαθμό μπορούν να εμφανίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Που δεν αφήνει και την ίαση, τέλος πάντων, την όποια ίαση ή την όποια καταστολή της ασθένειας. Εάν δεν τη θεραπεύσουμε, όπως είπα και αναφέραμε και προηγουμένως στην ανοσολογική βάση της πάθησης, επειδή συμμετέχουν παράγοντες φλεγμονής ή αλλιώς κύτταρα φλεγμονής, προσβάλλουν και άλλα συστήματα. Ένα άλλο μεγάλο σύστημα είναι τα ύφνε, τα λεγόμενα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Όπως είναι η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Κρόν. Μάλιστα. Λοιπόν, και είδαμε τι γίνεται αν έχεις ψωρίαση στα άκρα, τι γίνεται αν έχεις ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής. Περισσότερο είναι ψυχολογικό αυτό, γιατί είναι κάτι εμφανές, φαίνεται, το βλέπει ο κόσμος τι έχεις ακριβώς. Και είδαμε και τι φέρνει η ψωρίαση στον όνειχα και είπαμε αυτά που είπατε. Πού μπορεί να εμφανιστεί. Δεν θα μπορούσαμε να που το μπορεί φανταστούμε. Να εμφανιστεί. Δεν θα μπορούσαμε. Λοιπόν, εδώ είναι μια διαφάνεια που δεν θα μείνω, ούτε θα επιμείνω. Είναι πάλι λίγο παθοφυσιολογία, ναι. Ότι είπαμε συμμετέχουν τα κύτταρα φλεγμονής. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην εκτίμηση των κινδύνων στην ψωρίαση. Η συνοσηρότητα μεταξύ των ασθενών με ψωρίαση είναι σημαντική. Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να εξελιχθεί, να γίνει διαβρωτική και να προσβάλλει και πολλές αρθρώσεις, όπως βλέπουμε εδώ. Έτσι λοιπόν μειώνουμε τη λειτουργικότητα του ατόμου. Αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής του και την παραγωγικότητα στην εργασία του. Γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή ότι πολλοί ασθενείς χάνουν μέρες από την δουλειά τους, από την εργασία τους, ως αναρρωτική άδεια και μειώνουν την παραγωγικότητά τους. Αυτό έχει αντίκτυπο βέβαια. Πολλοί άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Γιατί ο εργοδότης ή ο ιδιοκτήτης καταστήματος, είτε ιδιωτικό, να, ναι. Είτε σε δημόσιο, εντάξει, αλήθεια στο δημόσιο υπάρχει μια κατανόηση, ναι, αλλά στον ιδιωτικό τομέα είναι δεν διαφορετική. Μπορούν να σε διώξουν και στο δημόσιο αν έχεις ψωρίες, ενώ στον ιδιωτικό τομέα ναι, είναι ένα κατάστημα βεβαίως. Και τα λοιπά που δεν θα ήθελε. Γιατί να... χάνεις πολλές μέρες, οπότε μειώνεται η παραγωγική δράση του ατόμου και έτσι. Έξω δυσκολεύει ναι, τη ζωή να του. Με κόσμο, βέβαια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την ψωρία σε σχέση με άλλα χρόνια και σοβαρά νοσήματα. Είναι όλα αυτά που προανέφερα με τη συνοσηρότητα. Αρθρίτιδα, δερματίτιδα, υπέρταση, διαβήτης τύπου 2, καρδιακιακά νοσήματα, κατάθλιψη. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή και τα ποσοστά. Καλό να μην επιμείνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί δεν μένουν. Να ρωτήσω κάτι ενδιάμεσα και δεν ξέρω αν το έχουν πάρει κάτι διαφάνειες. Η διατροφή παίζει ρόλο. Όχι, δεν έχει αποδειχθεί ότι η διατροφή παίζει ρόλο στην ψωρίαση. Μάλιστα. Βέβαια, αναφέροντας διατροφή, να σκεφτώ τη μεσογειακή δίαιτα, την πυραμίδα. Το αλκοόλ, όπως είπαμε όμως, είτε το κάπνισμα έμεσα, παίζει ρόλο. Επιδεινώνει όλες τις καταστάσεις. Ιδίως το αλκοόλ επιδεινώνει πολύ την κλινική εικόνα. Μπορεί κάποιος να έχει την ψωρίαση, να φέρει, όπως είπαμε, τους παράγοντες ή την κληρονομικότητα,
και να μην την εκδηλώσει και να βρεθεί το κατάλληλο περιβάλλον ή το στρες ή κάποιος παράγοντας που εκείνο του πυροδοτηθεί η κλινική εικόνα. Πάντως είναι, σκέφτομαι τώρα κάποιους έτσι, ανθρώπους που πάσχουν από το συγκεκριμένο νόσημα, κυρία Πιζήμολα, και λέω το εξής, αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και το αυτονόητο, ένα απλό ντουζάκι να κάνουν, ακόμα και σε αυτό λογικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Από ποια άποψη, από την άποψη του ότι δεν ξέρω, δεν σκουπίζονται μαδά το δέρμα τους. Το παρατηρούν αυτό. Πολύ ωραία το αναφέρατε και είναι ένας παράγοντας που αυτοί οι άνθρωποι απομονώνονται. Είναι ότι πριν το ντουζάκι, όταν ακόμη υπάρχει αυτή η παχιά η πλάκα που είναι το λέπι, το οποίο όπως είδαμε στην παθοφυσιολογία υπάρχει πάχυνση του δέρματος, το λέπι λοιπόν αυτό όταν πέφτει είναι σαν τύπου πιτηρίδα να το αναφέρω, μικρά κομμάτια ή άλλοτε μεγάλα και φυσικά νιώθουν αμήχανα στο κρεβάτι, στα ρούχα τους που φαίνεται το λέπι αυτό, στις κοινωνικές τους εκδηλώσεις, στη χειραψία. Μάλιστα. Δεν περνάει με το ντους, όπως καταλαβαίνετε, το ότι μαλακώνει λίγο με το νερό η πλάκα, δεν έχουμε ύφεση ούτε θεραπεία. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στη συνοσυρότητες. Ναι, το είπατε εσείς. Συνοσυρότητες λοιπόν στην ψωρίαση, που σημαίνει πάμε στην παρακάτω. Διαφάνεια. Οι συνοσυρότητες, όπως είπαμε, δεν σημαίνει ότι το άτομο πάσχει μόνο από την ψωρίαση, που όπως είπαμε πριν είναι μια κλινική εικόνα, αλλά έχει και μαζί άλλες παθήσεις, όπως μπορεί να γίνει ψωριασική αρθρίτιδα, καρδιακιακά νοσήματα, κατάθλιψη, ελκώδη κολίτιδα ή τη νόσο του Κρόν, που είναι φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Διαταραχές όπως είναι υπερλιπιδεμία, δυσλιπιδεμία, κατάθλιψη και άγχος σε μεγάλο ποσοστό. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό, αναφέρεται εδώ, είναι το λέμφωμα, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να υπάρξει. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, είναι η εκτόνωση του οργανισμού, του οργανισμού ο οποίος έχει καταπιεστεί, έχει στεναχωρηθεί, έχει άγχος, έχει στρες, εκτονώνεται κάπως έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια εκτόνωση, την οποία το άτομο καταπιέζεται τόσο πολύ, στρεσάρεται ή αγχώνεται, που του εμφανίζεται και του πυροδοτεί το να εμφανίσω την ψωριασική μου πλάκα, την ψωρίαση, κλινικά όμως. Να σας ρωτήσω κάτι, ξεφεύγοντας από την ψωρίαση, που θα επανέλθουμε για ένα λεπτό, έτσι, μία παρένθεση. Επειδή έχω ακούσει από τηλεόραση, από το διαδίκτυο το διάβασα, δεν θυμάμαι, είναι σίγουρο όμως ότι το έχω εισπράξει αυτό, ότι ακόμα και η πιτηρίδα είναι τρόπος εκτόνωσης του οργανισμού. Και επειδή είσαστε δερματολόγος, μάλιστα, θα ήθελα να σας το ρωτήσω. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι λένε, εγώ είμαι τυχερός, γιατί ακούω από τους γιατρούς ότι εκτονώνεται ο οργανισμός μου κάπως έτσι. Βγαίνει το άγχος. Θα είχα πεθάνει αν δεν είχα πιτηρίδα. Ισχύει αυτό το πράγμα? Βεβαίως, ισχύει. Ναι. Και δεν λέγεται βέβαια πιτηρίδα σε εμάς, τους δερματολόγους. Λέγεται αυτό σμιγματοροϊκή δερματίτιδα. Μάλιστα. Άλλο κομμάτι μεγάλο, το οποίο να αναφέρω, η σμιγματοροϊκή δερματίτιδα με την ψωρίαση, όταν η ψωρίαση είναι ήπια ή προσβάλλει μόνο το τριχωτό της κεφαλής ή μπορεί να προσβάλλει μόνο τις πτυχές ή την περιοχή των γεννητικών οργάνων, κάποιες φορές συγχέεται με την σμιγματοροϊκή δερματίτιδα που έχει την ίδια εικόνα. Βέβαια, το λέπι είναι διαφορετικό, αλλά εκεί όχι, το λέπι της σμιγματοροϊκής είναι λιγότερο. Ναι. Εκεί όμως υπάρχει μια κατάσταση που λέγεται σέμπο ψωράιασης. Ναι. Σέμπο ψωράιασης, δηλαδή κολλαπτόμενη κάπως. Συνυπάρχει ψωρίαση με σμιγματοροϊκή δερματίτιδα. Μάλιστα. Και εκεί τα άτομα και αυτά με τη σμιγματοροϊκή δερματίτιδα, όταν στρεσάρονται, αγχώνονται, έχουμε μεγαλύτερη εκδήλωση. Μπορεί να βγαίνει βέβαια σε χαρακτηριστικές θέσεις, φρύδια, μεσόφριο και ρινοπαριακά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στις παρακάτω διαφάνειες. Τι νιώθουν οι ασθενείς? Ο φόβος της επιδείνωσης, νούμερο ένα. Όταν έρχονται στο ιατρείο και κάνουμε την πρώτη διάγνωση ότι είναι ψωρίαση, το πρώτο που μου λένε, έχουν δει, γνωρίζουν, ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει τι σημαίνει ψωρίαση ή τι είναι. Και αυτό που μου λένε, θα γίνει χειρότερα.
ή θα είναι μόνο αυτό. Μετά νιώθουν αμηχανία, ντροπή, γιατί λένε τώρα με αυτό τις πλάκες που θα πάω να πιω τον καφέ μου και φαίνεται, ή το κεφάλι μου, ο άλλος θα με ρωτάει, άρα τι θα του απαντήσω. Το άλλο είναι η σεξουαλική του σχέση. Νιώθει αμήχανα, εάν είναι στη γεννητική περιοχή. Γιατί έχουμε την ψωρίαση των γεννητικών οργάνων. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε κατάθλιψη σε μεγάλο βαθμό, που μπορεί να φτάσει, και το λέω με λύπη μου, ότι μπορεί να κάνουν και τάσεις αυτοκτονίας. Και στην αυτοκτονία αυτά. Βέβαια. Μάλιστα. Θέλουν υποστήριξη η ψυχολογική τα άτομα που έχουν εκτεταμένη ψωρίαση. Μάλιστα. Υπάρχουν πάντως σχέσεις, συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ νεαρών παιδιών που έχουν χαλάσει από αυτό. Έχουν χαλάσει. Έχουν χαλάσει, που σημαίνει ότι ο άλλος πραγματικά είναι νέος, είναι μικρός, πραγματικά έχει αυτοκτονικές τάσεις σε περίπτωση που έχει και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Εκεί παίζουμε, αυτός είναι ο βαθμός, εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, αν μου επιτραπεί να πω αυτόν τον όρο, ότι πρέπει να καταλάβουμε έναν άνθρωπο, μια ιδιοσυγκρασία, και σας ανέφερα και προηγουμένως ότι άτομα με ήπια ψωρίαση μπορεί να πάω κατευθείαν σε συστηματική αγωγή έως μέτρια, γιατί μπορεί το ψυχολογικό του κομμάτι να είναι τόσο έντονο που δεν μπορώ να τον αφήσω μόνο με τοπική θεραπεία. Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε πιο κάτω με τις διαφάνειες. Η ψωρίαση, λοιπόν, μάλλον η ψωριασιακή αρθρίτιδα είναι από τα πλέον συχνά συνοδά νοσήματα των ασθενειών με ψωρίαση. Ναι, όπως αναφέρεται εδώ στην διαφάνειά μας, ο επιπολισμός της ψωριασικής αρθρίτιδας στο γενικό πληθυσμό είναι βέβαια μικρός, δηλαδή 0,04-1,2%. Ενώ σε ασθενείς με ψωρίαση εκτιμάται ότι φτάνει 25-34% να εμφανίσουν ψωριασική αρθρίτιδα, το οποίο αυτό υποεκτιμάται και από εμάς, και εμείς θα έδινα το βάρος στους λειτουργούς υγείας, δηλαδή στον θεράπων γιατρό, που πρέπει να ρωτήσει τον ασθενή του, πονάς, εις αρθρώσεις σου, το πρωί που ξυπνάς, έχεις πόνο, πού είναι ο πόνος, περνάει μετά από λίγο, είναι σε ένα δάκτυλο, σε περισσότερα, το οποίο δεν το σκεφτόμαστε να το ρωτήσουμε. Αυτό μπορεί να αμελούμε. Κατατρώει και τα εσωτερικά, τα οστά και τα λοιπά. Ναι, είναι αρθρίτιδα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι φλεγμονή των αρθρώσεων και έχει χαρακτηριστική εικόνα. Με μία κτινογραφία άκρων χειρών βλέπουμε την χαρακτηριστική αλλίωση που λέγεται καπάκι στυλού. Κάνει μία ιδιαίτερη βλάβη που είναι χαρακτηριστικό της ψωρίασης. Και αυτό λέγεται ψωριασική αρθρίτιδα. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τις διαφάνειες, έτσι κι αλλιώς πρέπει να τις εξαντλήσουμε, διότι περιέχουν τα πάντα. Εδώ είναι μια εικόνα ψωριασικής αρθρίτιδας, συνυπάρχει και η ψωριασική ονυχία. Δεν φαίνεται τόσο καλά εδώ η ψωριασική ονυχία, η παραμορφωτική όμως ψωριασική αρθρίτιδα φαίνεται. Βλέπετε το είδημα στις φάλαγγες, όπως είναι οι αρθρώσεις, το οποίο είναι το κάνουν τα χέρια του ατόμου δυσλειτουργικά και ο πόνος, θα έλεγα, είναι έντονος. Έντονος ο πόνος. Και παραμόρφωση, το βλέπουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, ψωριασική, μάλλον ψωρίαση και μεταβολικό σύνδρομο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ψωρίαση συνδυάζεται με πάρα πολλές παθήσεις. Το μεταβολικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από αρτηριακή υπέρταση, υπερτριγλυκηριδημία, δηλαδή αυξημένα τριγλυκερίδια ή αλλιώς δυσλιπιδημία. Χαμηλή HDL είναι η καλή χοληστερίνη και γλυκόζη νηστείας, ζάχαρο δηλαδή, πάνω από 100. Ή να είναι να έχει το άτομο ζαχαρόδι διαβήτη και να βρίσκεται υποαγωγή. Που σημαίνει ότι έχουμε πλέον δύσκολο μεταβολισμό. Έχουμε δύσκολο μεταβολισμό, έχουμε δηλαδή ένα σύνδρομο, όπως αναφέρεται το μεταβολικό, όπου μετράμε την κεντρική παχυσαρκία, δηλαδή την περιφέρεια μέσης. Σε άντρες είναι πάνω από 102 εκατοστά, σε γυναίκες πάνω από 88. Mm-hmm. Αυτό το μεταβολικό σύνδρομο συνδυάζεται με την ψωρίαση
Και εκεί έχουμε επιδείνωση, θα έλεγα, των νοσημάτων. Μάλιστα. Πάμε πιο κάτω. Έχουμε ψωρίαση και καρδιαγγειακή νόσος. Υπάρχουν, συνδέονται αυτά τα δύο? Βεβαίως. Αναφέραμε ότι η ψωρίαση είναι μία συστηματική φλεγμονή. Άρα υπάρχει κίνδυνος για έφραγμα του μυοκαρδίου, έτσι? Βεβαίως. Συνδέονται με έφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, γιατί προσβάλλει το αγγειακό κομμάτι. Φλέβες, αρτηρίες, φλεγμένουν ακόμη και αυτά. Στην ψωρίαση, βέβαια, παρακολουθούμε τα άτομα με έναν υπέρηχο καρδιάς και αορτή, γιατί προσβάλλεται η αορτή. Πού σημαίνει, κυρία Ψήμολο, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εξωτερικούς παράγοντες, ψυχολογικό και τα λοιπά, η εικόνα μας, αλλά και εσωτερικούς παράγοντες, θέματα υγείας. Και δεν ξέρω τι από όλα αυτά σε ένα άτομο είναι πιο σοβαρό. Βεβαίως, λογικά θα πούμε ότι πιο σοβαρό είναι ο κίνδυνος εμφράγματος, εγκεφαλικών επεισοδίων κτλ. Αλλά ας μην υποτιμούμε και τον ψυχολογικό παράγοντα, έτσι δεν είναι? Να μην τον υποτιμούμε, και είχα διαβάσει σε ένα άρθρο από έναν ασθενή που έπασχε από ψωρίαση, που είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να το αναφέρω, και έλεγε «προτιμώ να πάσχω από καρκίνο που δεν φαίνεται, αντί από την ψωρίαση που φαίνεται και με καθιστά κοινωνικά απομονωμένο». Μάλιστα. Πολύ σοβαρό. Μάλιστα, βεβαίως. Πραγματικά πολύ σοβαρό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και πάμε λοιπόν στον μικρότερο, να το ξεπεράσουμε αυτό. Να πάμε πιο κάτω, να πάμε στην παιδιατρική ψωρίωση. Πολύ ωραία. Κάτι πολύ σημαντικό, διότι ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά έχουν και είναι λίγο σκληρά. Εάν ένας ενήλικας έχει έτσι μια μορφής τάκτ και δεν δείχνει στον παθόντα ότι δεν τον επηρεάζει, τα παιδιά δεν περνούν από αυτό το σουρωτήρι της λογικής, το πώς θα εκφραστούν. Και ίσως για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σκληρό τελικά, για τα πάσχοντα παιδιά. Είναι πολύ σκληρό. Τα παιδιά τα ίδια είναι σκληρά. Ναι. Για τον λόγο ότι δεν υπάρχει λογική της διάκρισης, ότι αυτό που θα πω θα στεναχωρήσω τον φίλο μου, τη φίλη μου ή το άλλο παιδί στο ίδιο σχολείο. Βεβαίως υπάρχει παιδιατρική ψωρίαση. Σχεδόν το 1% των παιδιών έχουν ψωρίαση. Οι συνοσηρότητες εμφανίζονται πρώιμα και όχι σε ηλικία άνω των 35-40 ετών, αλλά σε πολύ μικρότερη ηλικία. Καταλαβαίνετε ότι εδώ το ψυχικό κομμάτι είναι πιο έντονο. Mm-hmm. Τα παιδιά δεν θέλουν να πάνε σχολείο, αρνούνται, απομονώνονται, περιορίζονται στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Μια εκδρομή, σε μια κατασκήνωση, σε μια εκδρομή, και τα λοιπά, σε αθλητικά. Να ανήκουν σε ομάδα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, βόλεϊ, γιατί εκτίθεται το σώμα τους. Και επειδή φαίνεται, δεν θέλουν, νιώθουν άβολα. Βέβαια, υπάρχει το πολύ πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων που τους βοηθά το ότι έχουν μία δυσμορφία. Είτε ασθένεια που σημαίνει ψωρίαση, είτε οτιδήποτε άλλο, τους βοηθά να γίνουν καλύτεροι και πιο δυνατοί για να ξεχωρίζουν. Στη ζωή μας τουλάχιστον έχουμε δει φοβερές προσωπικότητες ανθρώπων, οι οποίοι στάθηκαν δυνατοί και ξεπέρασαν όλα αυτά, το άγχος και τα λοιπά, και το τι τους προκαλεί την κοινωνική απομόνωση, και ξεχώρισαν. Ξεχώρισαν, αλλά θα σας πω κάτι με ερώτηση-απάντηση. Το σπίτι δεν είναι αυτό που κάνει τα παιδιά να δυναμώσει η αυτοπεποίθησή τους, η εικόνα του εαυτού τους, να ανακαλύψουν το θετικό και το πλεονέκτημα, βεβαίως, μάλλον. Πώς φαίνεται η οικογένεια, όταν λέω οικογένεια, είναι ο πατέρας, η μητέρα και τα αδέρφια, αν υπάρχουν, ναι. Μέσα από το σπίτι, στο να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι ναι, έχεις αυτή την πάθηση, έχεις αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά δεν πρέπει να απομονωθείς κοινωνικά, είμαστε εδώ, θα σε βοηθήσουμε. Το δύσκολο με εμάς τους γιατρούς στην παιδιατρική ψωρίαση είναι ότι οι θεραπείες περιορίζονται. Μάλιστα. Περιορίζονται πολύ. Περιορίζονται. Ναι, γιατί οι επιλογές μας είναι λιγότερες, θα έλεγα, λόγω των παρενεργειών που υπάρχουν. Πάντως στην Ελλάδα μερικά πράγματα ή δεν τα έχουμε ξεπεράσει ακόμα ή τα έχουμε ξεπεράσει πάρα πολύ αργά.
προκαλούμε και εμείς σαν κοινωνία την περιθωριοποίηση των ατόμων. Κάτι που στο εξωτερικό είναι πολύ πιο περιορισμένο το φαινόμενο. Στο εξωτερικό υπάρχει μια άλλη νοοτροπία. Mm-hmm. Είναι μια άλλη προσέγγιση. Προσπαθούν να μειώσουν τις ανισότητες, θα έλεγα. Και είναι η σωστή προσέγγιση. Είναι η σωστή προσέγγιση. Εμείς όμως είμαστε τυχεροί, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Έχουμε τον ήλιο, που βοηθάει πάρα πολύ την θεραπεία της ψωριάσεως, στο να κάνουμε δηλαδή με ήλιο και κάποια τοπική αγωγή την θεραπεία. Το καλοκαίρι πάει πάρα πολύ καλά η ψωρίαση. Mm-hmm. Οπότε είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο που έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε και να... Που μας βοηθά. Μάλιστα. Κυρία Πιζούμελο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο εδώ θα είμαστε και πάλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος. Εδώ κοντά μας είναι η δερματολόγος αφροδυσιολόγος, κυρία Μαρία Πιζούμελο. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την ψωρίαση. Τη συνεχίζουμε. Ένα θέμα πολύ σημαντικό, ένα ενώσιμο το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και είτε το παίρνουν έτσι καλά, είτε όπως είπε η κυρία Πιζούμελο, τις περισσότερες περιπτώσεις περιθωριοποιούνται, αν και δεν θα έπρεπε, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Λοιπόν, κυρία Πιζούμελο, να συνεχίσουμε τη διαφάνεια, ότι πραγματικά μας βοήθησαν πολύ στην εξέλιξη αυτής της εκπομπής. Περιέχουν τα πάντα και καλύπτουν όλα τα ερωτήματα. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να μιλήσουμε για την σημαντική μείωση της εργασιακής ικανότητας των ασθενών. Πραγματικά πόσο μειώνεται η απόδοση ενός ανθρώπου ο οποίος πάσχει από... Από την ψωρίαση. Η διαφάνεια αναφέρει. Αν και το αναφέραμε προηγουμένως. Το αναφέραμε, ναι. Λίγο, θα πω μόνο δύο. Έναν αριθμό ουσιαστικά, ότι κατά μέσο όρο 47 ημέρες από την εργασία ανά έτος, λείπει ο ασθενής εξαιτίας της ασθένειάς του. Και μειώνεται και η παραγωγικότητά του, βέβαια. Το οποίο αυτό βλέπουμε εδώ, ότι κατά μέσο όρο εξαιτίας της χαμένης παραγωγικότητας, ο ψωριασικός ασθενής κοστίζει στον εργοδότη του 5.200 ευρώ το έτος. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος το οικονομικό. Και δεν υπάρχουν και ευαισθησίες τώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχουν. Κάθε εργαζόμενος θέλει να... Μάλιστα. Είναι δύσκολες οι μέρες μας, ναι. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Συνεχίζουμε. Ναι, συνεχίζουμε. Έχουμε λοιπόν την εξέλιξη στην θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης. Έχουμε εξέλιξη στην θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης από την κλασική συστηματική θεραπεία στους βιολογικούς παράγοντες, το οποίο η επόμενη διαφάνεια θα σας εξηγήσω καλύτερα με τη σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική, και υπάρχει και εδώ η διάκριση της ψωρίασης στα στάδια. Δηλαδή, εάν είναι ήπιοι, χρησιμοποιούμε τοπικούς παράγοντες, όπως είναι τα τοπικά κορτικοστεροειδή και διάφορα άλλα, που δεν, και να τα αναφέρω, τα διαβάζετε καλύτερα, γιατί δεν τα γνωρίζει ο ασθενής ή ο κόσμος. Mm. Απλά υπάρχει τοπικά που τα αναφέρουμε σαν τύπου κρέμες ή τζέλ. Στην μέτρια και σοβαρή ψωρίαση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την φωτοχημειοθεραπεία, που είναι η λεγόμενη πούβα. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε δηλαδή ουσιακτικά την περιόδια ακτινοβολία του τύπου α, με χορήγηση από το στόμα κάποιο φάρμακο για να κάνουμε την φωτοχημειοθεραπεία μας. Mm-hmm. Και είναι είτε η συμβατική συστηματική θεραπεία, που μπορούμε να χορηγήσουμε και να φέρουμε εδώ την ασιτρετίνη, κυκλοσπορίνη και μεθοτρεξάτη, και στην σοβαρή ψωρίαση, που είναι οι βιολογικοί παράγοντες και αναφέρεται εδώ η ανταλιμουμάμπη και άλλοι όπως αναφέρουμε στη διαφάνεια. Βέβαια, στην μέτρια ψωρίαση, εκεί θα συνεκτιμήσουμε και την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς και έτσι θα μπορούμε να χορηγήσουμε και εκεί βιολογικό παράγοντα. Ένα άλλο κομμάτι το δείχνουμε στην επόμενη διαφάνεια, το οποίο θα υπάρξει, θα προχωρήσουμε. Πάμε στους λόγους για την νεότερη θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης. Ότι η μεθοτρεξάτη κάνει παρενέργειες, όπως είναι η υπατοτοξικότητα και μάλιστα σοβαρή παρενέργεια, ή διαβρώσει στο γαστρεντερικό σύστημα. Η πούβα, δηλαδή η χορήγηση κάποιας ουσίας από το στόμα
σε συνδυασμό με ακτινοβολία, με υπεριόδη ακτινοβολία τύπου Α, μπορεί να έχουμε καρκίνο δέρματος και υπατοτοξικότητα και η κυκλοσπορίνη που χορηγείται από το στόμα, δηλαδή συστηματική χορήγηση, έχουμε κίνδυνο νεφροτοξικότητας. Υπάρχουν όμως... Οπότε, έχοντας αυτά σαν παρενέργειες, κατευθυνόμαστε στον βιολογικό παράγοντα, θεραπείες. Που είναι βιολογικές θεραπείες. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Τι μπορούν να προσφέρουν οι βιολογικοί παράγοντες σε γιατρό και σε ασθενή? Οι βιολογικοί παράγοντες προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες θεραπευτικές επιλογές. Αποφεύγουμε την αθρηστική τοξικότητα σε ένα τελικό όργανο. Είπαμε, η μεθοτρεξάτη χαλάει κάτι άλλο, η μεθοτρεξάτη υπατοτοξικότητα, κυκλοσπορίνη νεφροτοξικότητα. Έτσι, η επιλογή θεραπείας για ασθενείς που έχουν αντένδειξη στη χορήγηση της κλασικής συστηματικής θεραπείας μας βοηθάει σαν όπλο ότι έχουμε τον βιολογικό παράγοντα και η αποτελεσματικότητα στους ασθενείς που παίρνουν βιολογικό παράγοντα σαφώς υπερτερεί σε σχέση με τις κλασικές θεραπείες. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν να πάθουν αυτά που είδαμε προηγουμένως, ακόμα και καρκίνο έχουμε. Λοιπόν, στην παρακάτω διαφάνεια παρακαλώ. Έχουμε τις συνέπειες πέρα από το δέρμα που απαιτούν συνεχή θεραπεία. Οι συνέπειες πέρα από το δέρμα είναι όταν υπάρξει οφθαλμική φλεγμονή, νοσήματα όπως είναι τα ιδιοπαθή νοσήματα του εντέρου, νόσος του Crohn και ελκώδη κολίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα ή άλλες σπονδυλαρθροπάθειες, η ψωριασική ονυχία που έχουμε σε ένα ποσοστό όπως φαίνεται εδώ σε διαφάνεια 40 με 50%, το ψυχοκοινωνικό φόρτο, ο ψυχοκοινωνικός φόρτος όπως αναφέρεται εδώ, κατάθλιψη, ιδέες για αυτοκτονία, επίδραση στις σεξουαλικές σχέσεις, αλκοολισμός, εργασιακά προβλήματα. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες συνέπειες που δεν προσβάλλει μόνο το δέρμα και η θεραπεία του να κάνω θεραπεία και το δέρμα να θεραπευθεί πρέπει να στοχεύσω και στις υπόλοιπες, όλες αυτές που αναφέραμε. Έχει να αντιμετωπίσει κανείς πολλά πράγματα. Δεν είναι μια απλή ασθένεια. Πάρα πολλά, κυρία Βάλα, βεβαίως. Μάλιστα. Και προχωράμε. Προχωράμε λοιπόν στους θεραπευτικούς. Ποιοι είναι οι θεραπευτικοί στόχοι στην ψωρίαση? Θεραπευτικοί στόχοι. Εσείς οι γιατροί, ο κύριος στόχος είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, του ασθενούς, να ελέγξουμε την νόσο, την πορεία της, γιατί μπορεί να υπάρχει έξαρση ή επιδείνωση ή ακόμη να προσβάλλει, όπως είπαμε, και να έχουμε εξέλιξη της ψωρίασης και σε άλλα όργανα, νύχια, αρθρώσεις, σωστή διαχείριση των πολλαπλών λοιπόν συνοσηρωτήτων και κυρίως την μακροχρόνια συνεχή θεραπεία που επιτυχάνει τον έλεγχο των συμπτωμάτων της νόσου. Μάλιστα. Και πάμε σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί στην θεραπεία. Μάλλον σε πόσες περιπτώσεις, έτσι ποσοστιαία, δεν συμμορφώνονται στην θεραπεία οι ασθενείς και δεν την ακολουθούν? Είναι πολύ, είναι περισσότεροι? Είναι ένα υψηλό ποσοστό. Βλέπουμε εδώ λοιπόν στη διαφάνεια ότι ένα 44,2% των ασθενών με ψωρίαση δεν συμμορφώνονται στη συνταγογράφηση στο να ακολουθήσουν τοπική θεραπεία, το να βάλουν, να το πω έτσι απλά, τις κρέμες ή τα τζέλ που υπάρχουν, σε σχέση με άλλες παθήσεις όπως είναι το έγκζεμα, που είναι ένα 31,4%, ή στην ακμή, πολύ μικρό, 9,1%, ή σε διάφορες άλλες λοιμώξεις, 12,2%. Δηλαδή, οι ασθενείς που έχουν ακμή, έγκζεμα ή άλλες λοιμώξεις ακολουθούν και συμμορφώνονται με τις οδηγίες τις δικές μας, ενώ ασθενείς με ψωρίαση δεν συμμορφώνονται. Ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί αρνούνται, γιατί νιώθουν κούραση στο να βάλουν κρέμα ή τζέλ τοπικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε πιο κάτω. Και πάμε στην υπερσυνταγογράφηση. Υπάρχει αλήθεια, υπάρχει μύθος? Σε σχέση με το ότι βρίσκονται στην ψωρίαση 220.000 ασθενείς και από αυτούς μόλις το 2% βρίσκεται σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα,
καταλαβαίνετε ότι υπάρχει υπερσυνταγογράφηση σε φάρμακα τοπικής θεραπείας, κρέμες, τζέλ ή από το στόμα συστηματικά, που όμως δεν συμμορφώνονται. Και κάθε φορά θέλουν να αλλάξουν φάρμακο. Μάλιστα. Ή κάθε φορά θέλουν να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Mm-hmm. Και είναι και μία έτσι πυραμίδα, όπως βλέπουμε εδώ, που μειώνεται ή μειώνονται οι υποψήφοι για βιολογικό παράγοντα και η χρήση τους, αναφέρω πάλι, είναι μόνο 2% mm-hmm. στους ασθενείς που πάσχουν από ψωρίαση και χορηγείται θεραπεία με βιολογικό παράγοντα. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε στην παρακάτω διαφάνεια. Αναφέρεται στους ανασφάλιστους και στους άπορους συμπολίτες μας. Τι να λέμε τώρα, είναι ο περισσότερος πληθυσμός. Είναι... Όπως βλέπουμε, είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια και ίσως είναι και περισσότεροι που δεν τους γνωρίζουμε. Δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα σε περίπτωση ψωρίασης. Δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα, είτε ανήκουν στην κατηγορία ανασφάλιστη, είτε στην κατηγορία άπορη. Αναφέρουμε εδώ στη διαφάνεια κάποια κριτήρια. Ναι. Πρέπει να τα πλήρουν αυτά τα κριτήρια. Ακριβώς. Και εκεί θα τους χορηγηθεί, ναι, σε σχέση με τους γιατρούς που βρισκόμαστε. Έτσι πρέπει να δοθούν και αποδείξεις. Πραγματικά είδαμε και τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Υπήρχε μία και υπερσυνταγογράφηση, μιλώ για άλλες ασθένειες, αλλά και μία έτσι τάση του κόσμου να μην θέλει να πληρώσει για την ασθενειά του. Αλλά τώρα πραγματικά δεν είναι ισχυρισμός, είναι πρόβλημα πλέον. Είναι το να μην πρόβλημα. Μπορεί να πληρώσει κάποιος. Οπότε να έχει φροντίσει η πολιτεία. Ένα θετικό προσόν είναι ότι και προνόμιο για μας, που μας λύνει λίγο τα χέρια, το έχουμε σαν όπλο αυτό, ότι οι βιολογικοί παράγοντες χορηγούνται δωρεάν 0% από το κράτος. Μάλιστα. Φαρμακευτική αγωγή. Κάποια ερωτήματα να σας θέσω εγώ. Έχει σχέση με την εποχή, επειδή εμείς έχουμε εποχές εδώ, δεν είναι μόνο χειμώνας, έτσι. Έχει σχέση με την εποχή η έξαρση. Έχει, αναφέραμε και προηγουμένως ότι με τον ήλιο πάει καλύτερα, οπότε καταλαβαίνω ότι τον χειμώνα με το κρύο η ψωρίαση έχει έξαρση. Με το κρύο, ε. Με το κρύο, βεβαίως, έχει έξαρση. Σε αντίθεση με καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε βελτίωση. Και αυτή και η θάλασσα έτσι βοηθά. Δεν έχει να κάνει με την θάλασσα και το αλάτι, είναι έχει να κάνει με την ηλιακή περίοδια ακτινοβολία. Μάλιστα. Έχει σχέση με τη φύση. Δηλαδή, όταν κάποιος ζει σε πόλη ή στο βουνό, στην πόλη μολύνεται περισσότερο ή στο βουνό ή στο δάσος, το περνά πιο εύκολα. Έχει να κάνει ότι το ότι ζούμε στην πόλη, οι ρυθμοί είναι έντονοι και αυξάνεται το άγχος μας. Όταν ζούμε στην φύση ή στο χωριό, εκεί το άγχος μειώνεται. Σκεφτόμαστε ότι η επιβίωσή μας είναι καλύτερη, η καθημερινότητά μας είναι πιο απλή και δεν δρά δηλαδή άμεσα, στοχεύοντας πάντα βέβαια μόνο μέσω άγχους και στρες. Είναι κολλητική ασθένεια? Όχι. Δεν είναι? Όχι. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν είναι κολλητική. Δεν θα κοιμηθεί κάποιος, ξέρω εγώ. Όχι. Όχι. Δεν είναι κολλητική, δεν είναι μεταδοτική. Η κυρία Βάλα, είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να αγγίξουμε έναν ασθενή με ψωρίαση. Ανέφερα ότι είναι πολυπαραγοντική, μία δηλαδή φλεγμονώδη νόσος. Ουσιαστικά είναι, να το πούμε έτσι απλά, μια χρόνια δερματίτιδα. Και δεν είναι μεταδοτική. Δεν είναι. Μάλιστα. Δεν είναι. Σχετικά με τις έγκυες γυναίκες που έχουν ψωρίαση, το μεταδίδουν στο παιδί τους? Υπάρχουν τέτοια περιστατικά? Δεν μεταδίδεται. Όχι, δεν μεταδίδεται. Αλλά όμως, όπως ανέφερα και υπήρχε και η διαφάνεια που δείξαμε, περνάει γονιδιακά, να το πω έτσι. Αν υπάρχει και ο μπαμπάς και η μαμά. Δεν είναι θέμα DNA. Δεν είναι θέμα... Γονιδιακά. Γονιδιακά. Και η τελευταία ερώτηση, κυρία Πιζήμολα. Πλήρης θεραπεία, πλήρης αποκατάσταση υπάρχει? Θα λέγαμε υπάρχει θεραπεία λόγω του ότι εξαφανίζεται το σύμπτωμα ή τα συμπτώματα κλινικά. Mm-hmm. Δηλαδή, κλινικά το άτομο δεν θα εμφανίζει τις ψωριασικές πλάκες, θα είναι ελεύθερο συμπτωμάτων, θα έχει ένα δέρμα φαινομενικά υγιές, όμως θα βρίσκεται πάντα υποθεραπεία. Το μικρόβιο, δεν είναι μικρόβιο, που... δεν κολλάται. Ναι, αυτή η φλεγμονή, η φλεγμονώδης, ναι, διεργασία, πάντα θα υπάρχει στον οργανισμό. Υποβόσκει εσωτερικά. Μάλιστα. Η φλεγμονώδης διεργασία. Χρήσιμα, ιδιαίτερα χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Βέβαια,
Πραγματικά υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για να ρωτήσει κανείς έναν δερματολόγο. Και στην επόμενη συνάντηση, υποσχεθήκαμε τηλεοπτική συνάντηση με την κυρία Πιζίμολα, θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά πολύ κόσμο. Ας μην το πούμε από τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.